που η ΑΕΚ πήγε να παίξει τον ΠΑΟΚ στα ίσια box to box, χωρίς να κρυφτεί, χωρίς ντουμπλαρίσματα, χωρίς παγίδες. Δηλαδή να παίξει ένα ποδόσφαιρο αυτό που βολεύει τον ΠΑΟΚ, ήταν καταδικασμένη. Και ενώ της δόθηκε η ευκαιρία στο ημίχρονο να αλλάξει, έμεινε στην ταπεινότητά της. Δηλαδή έμεινε στη μαλακία της. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στην κυκλοφορία της μπάλας, αυτό που ξέρει να κάνει. Και ήταν συγκλονιστικό ο ρόλος του Μπρίγιοφ στο παιχνίδι. Ο Μπρίγιοφ δεν ήταν ο φόρ των λίγων μέτρων, το βαρύς, ο Αγκούρας κτλ. Πάρτιν πάρτιν. Βγήκε πολύ από την περιοχή, σε ρόλου χαφ, αλλά αυτή η κίνηση είχε ένα σκοπό, να τραβήξει τα στόπερ της ΑΕΚ πάνω του. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δύο δεκάρια, 9-10, τον Βίζεσβαρ και τον Πέλκα, με τρίτο τον Κάμπο που ήταν μέτριος, ήταν πολύ καλός, για να πέσουν σε χάφ επάνω του ή σε στόπερ. Έπαιξε πολύ καλά το ρόλο του ο πρίγκιπης. Αν είναι ο MVP ο Βιερίνια, το ύπουλο κομμάτι το έκανε ο πρίγκιπης. Ο Βιερίνια είχε και μια κακή παρουσία της ΑΕΚ εκεί, ευελοχημένος τον Μπακασέτα επάνω του. Που έδωσε τη δυνατότητα στον Βιερίνια που είναι σε καλό δρόμο, όχι κιλά, όχι κόλλη και τέτοια, να πάρει διαδρομές χωρίς να φοβηθεί την κόντρα επίθεση, πετώντας και αυτός τον Μπίζεσβαρ, τον Μπέλκα και τον Κάμπος μέσα στα θηρία του center back χαμηλά. Δηλαδή ήταν και τακτικός και στρατηγικός, πολύ μελετημένη η ιστορία του φιλικού ΠΑΟΚ. Δίκαιη νίκη και πολύ καλή κερκίδα. Πάρα πολύ καλή κερκίδα. Όχι ακρότητες, όχι τίποτα. Συνθήματα, ένταση, βοήθησε την ομάδα. Βέβαια, βοήθησε και η ομάδα να φτιαχτεί ο παδός του ΠΑΟΚ. Αλλά και ο παδός του ΠΑΟΚ να φτιαχτεί. Περίμενα στο σοχάλια την ΑΕΚ. Όχι. Δεν περίμενα ότι η ΑΕΚ θα πάει σε ένα παιχνίδι του όσα βάλω και όσα φάω. Δηλαδή, τη ΑΕΚ ο τάφος ήταν η Αθήνα. Αν πήγαινε κάπου αλλού να παίξει, ίσως έπαιζε με 3-5-2, πιο σφιχτή, σου άδινε χώρο να φύγει στην κόντρα. Αυτοί πήγαν στα ίσια. Και γι' αυτό όταν φάγανε τον γκολ, επειδή δεν έχουνε κυπελό, κυπελό, πάω καραφέρα μας πολύ. Δεν ρίχε από πάνω, με φυλάει μου δίνει και μια από κάτω. Άπερκαρ. Άπερκαρ, ναι. Αυτός ο συνδυασμός, ότι η ΑΕΚ στρατηγικά ήταν λάθος, πάνω σε ένα πολύ φρέσκο και στακτικά πολύ καλό πάω, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το αποτέλεσμα. Εγώ από το 13ο λεπτό στην αναμετάδοση, λέω δεν χάνεται αυτό το κύπελλο. Ακόμα και μετά τον πέναλτι. Που εκεί το σημείο θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, αν η ΑΕΚ ήταν στα καλά της, να χάσει χρόνο, να χάσει μέτρα, να δημιουργηθεί μια κατάσταση μετά το πέναλτι. Όταν είδα ότι μετά το πέναλτι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι αυτός που είναι, τους λέω αυτούς μη φοβάστε. Και επίσης, όταν βγήκε στο ημίχρονο στο 0-0 και δεν το έφαγε η ΑΕΚ, περίμενα το Χιμένεθ, που λέει ο κόκκινος, πιο έξυπνο, κοιμήθηκε στον πάγκο και δεν βοήθησε την ομάδα του. Σήμερα, για ελάχιστα μάτς, ο Μανώλο Χιμένεθ ήταν κακός προπονητής σήμερα. Και στην προετοιμασία της ομάδος και στην παρουσίαση και στις αλλαγές και στη στρατηγική. Και το πήρε το Σόβρακα δικαίως ο Ρουμάνος.